Γεια σας φίλε, γεια σου μαλέ μου. Να ξεκινήσουμε λίγο σοβαρά σήμερα, γιατί την ημέρα είναι που είναι. Ακούσει. Ακούβαστε. Νομίζω ρε φίλε, μαλέ μου, νομίζω να σε αφήγω να μιλήσεις εσύ. Εγώ, γιατί εγώ. Να μιλήσεις για την επέτειο σου. Επέτειο μου, γάμου. Δεν τα γάμου ρε. Δεν τα πρόβλημα. Μα κάποιος κανένα φορά επέτειο γάμου. Όχι, δεν κάνουμε ένα θέμα. Έχεις επέτειο να... Να ξεκινήσουμε. Τώρα, πρέπει να έχει έναν ποντό των 100. Συνέχισε, εσύ που είναι η δουλειά σου. Κάνω εκπομπές. Εντάλλως με άντεξε, σε άντεξα και τα λοιπά. Εντάλλως και ας πω την αλήθεια. Τυχαία επίαμε 100 εκπομπές. Είναι τυχαία. Μα είναι τυχαία ρε. Είναι τυχαία ρε φίλε. Είπαμε να κάνουμε έτσι το πράγμα τα με. Εγώ νομίζω 100 εκπομπές. Εγώ δεν πιστεύω ότι να κάνουμε. Φίλε, εγώ νομίζω 100 εκπομπές έκαναμε λόγω του κόσμου που μας ακούει. Δηλαδή... Του εννοείται. Εγγύρι που μας σπρώχνουν το εκατοστάρι είναι και στη συνέχεια. Σωστό. Όταν έκαναμε, όταν εγώ φώναξα κάποια στιγμή πριν 2-3 χρόνια από την Πούτα να... Έχει ρε, έχει 2 χρόνια, ναι. Ενώ τώρα ήταν Απρίλης του 22, ρε φίλε, νομίζω αρχίσαμε. Ναι. Όχι Απρίλης του 22, Απρίλης του 21. Απρίλης του 21, πάμε στα 3 χρόνια σε... Ναι ρε φίλε, εγώ ήρθα πρώτη του Γενάρη του 21 και μετά από 3 μήνες δεν θυμήθηκα ο Μάλλης. Παρακαλώ. Τέλος πάντων, ρε, η ουσία είναι ότι φτάσαμε σε ένα συμβολικό αριθμό εκπομπών. Μπράβο. Να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα στην υγεία μας εμείς, ο κόσμος που μας παρακολουθεί με τις διαφωνίες του και με τα άλλα. Σωστό. Να μας διαώθησε, είναι πάση περιπτώσει. Δεν είχε κανέναν τέτοιο ρε φίλε, ούτε και η εκπομπή μας, ούτε και οποιοςδήποτε ο κόσμος, είναι και για να κρίνει. Είχαμε κάνει και 100 εκπομπές ραδιοφωνικές κάποτε. Δεν ξέρω. Είναι ένα σχήμα που πάρτι να πούτα. Τότε, είναι καμίζα ρε, ξανά είναι καλό που ήταν. Όχι, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είμαστε δάμε μάλλον. Εκάμε πάρτι, ε. Ναι, αλλά είστε καλό που έκαμες τότε. Όχι, γιατί έκαμε. Γιατί θέλεις εσύ ειδικό λόγο να κάνεις πάρτι. Όπως και να τσέτσι λίγο σοβαρά τώρα, διότι οι εκατόρες εκπομπές δεν είναι λίγες, ενώ σου στο κομμάτι το... Ο κόσμος θέλει αλλαγές, θέλει να βλέπει, ειδικά για το ποδόσφαιρο, νέες ιδέες, νέα πράγματα και τα λοιπά. Να σε διακόψω 5 λεπτά, ξέρω ότι νομίζω είμαστε που τους πρόσωπο κάνουμε την εκπομπή, ρε φίλε. Νομίζω. Δηλαδή, το στυλ το δικό μας, όχι γιατί θέλουμε να πενέψουμε τον εαυτό μας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όταν αρχίσαμε τότε το podcast, ήταν, σου λέω, ήταν Απρίλιο του 21, νομίζω που το αρχίσαμε, εν και ήταν διαδεδομένο το podcast. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Και ειδικά του αθλητικού περιεχομένου. Υπήρχε, απλά ήταν ένα νέο δεδομένο. Ειδικά στην πιο μικρούς, πιο μικρή ηλικία. Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι και εμείς στην ηλικία που είμαστε πλέον, αφού πλέον είναι χωρίς τα τηλέφωνα, χωρίς τα podcast και τα λοιπά και τα λοιπά, τα άλλα όλα, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Καλώς ή κακώς. Τούτο δεν το ήξερα. Δεν ξέρεις τι έπαιξε ρε. Όλα κάτω που πεις. Καλύτερα. Γιατί σου λέω να είσαι happy birthday ρε φίλε. Φίλε μου, είναι μεγάλη πίτσι. Είναι πρώτη φωτογραφία είναι το πράγμα. Η κοπέλα μας δεν είναι. Η κοπέλα μας είναι... Ο εγκέφαλος της εκπομπής ρε. Πίσω από τα παρασκήνια. Πρέπει να βγάλουμε τη φωτογραφία. Απανάγια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, μας. Μπράβο. Να μας καλούμε και μαζί με τον Μιχάλη. Μπράβο. Παίγγιζουμε έτσι ξανά. Κάνει ρε βαλέ, πώς θα πω να το πω. Παρακαλώ. Λοιπόν, να σου πω μια και έχουμε δάμε τη Χρυστάλλα τώρα, σαν και στάφ της εκπομπής. Κάμε μια ερώτηση ποιος είναι πιο προάθεια, εγώ ξέρω την απάντηση, αλλά ρώτα τη ρε Μαλέκο. Επειδή είναι με την... Με την αόρθωση που ξέρει. Επειδή είναι με την αόρθωση, είναι να το πιάσει το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια, η Πάφος, η Οάρης. Καλά ρε. Ένας πουλούς. Φίλε, πρέπει να ευχαριστούμε πραγματί. Συγκινητικό ρε φίλε. Συγκινητικό ρε. Όχι, ενώ σου 100 ενέργειες. Ναι. Ναι. Απλά εκείνο που είπες στην αρχή, εφόσον ο κόσμος μας απαντά, μας ερωτά, μας σχολιάζει, μας βλέπει, θα συνεχίσουμε. Αν θέλετε, βάρτε σε 105,
110, οπότε θέλει. Ο κόσμος αποδέχτηκε, μα τρεφέ, για στηρίζει μας. Τούτον έχει ουσία και σημασία. Πρέπει να ευχαριστούμε για τη διεύθυνση, ρε φίλε, για το γεγονός ότι έκανε μας το μικρό δώρο. Να ευχαριστούμε και την Τράπεζα Κύπρου, που είναι ο βασικός μας χορηγός, αλλά και τους φίλους μας εδώ που σιγά σιγά πληθαίνουν σαν μικροί χορηγοί της εκπομπής. Ευχαριστούμε μας. Πρέπει να ένα, πάμε, δύο, τρία. Άτσι. Ωραία. Κάμε και που γίνει το μου, σου παρακαλώ. Χριστό μα, είδες το Χριστό. Ανακατοκούπης, πολύ κοντά, αλλά έκαμε τη δουλειά. Δεν μας τίποτα, τσιβάτε, δεν μπορεί. Ασχολείται με ασχολούσαν. Ωραίος τύπος. Κάτι θέλω να σου πω προηγουμένως, ρε φίλε, αλλά... Α, πας στο θέμα της εκπομπής που κάνουμε. Εμείς έχουμε μια... την απολύθητη ιδιαιτερότητα. Και ξαναλέω ότι... είναι θέμα να αυτό προχωρήσει οτιδήποτε άλλο, αλλά... για μένα μετρά. Παρόλο που αρχικά είχα σου ρίξει την ιδέα τη διαφορετική, εν τούτης σταθήκαμε σταθεροί στο κόνσεπτ της εκπομπής. Καταφέραμε να κάνουμε 100 εκπομπές, ρε φίλε, μόνοι μας. Δηλαδή, μόνοι μας, χωρίς φιλοξενούμενο. Ναι. Νομίζω ότι σε έτσι αριθμό εκπομπών κανένας δεν ξανακάνει. Βασικά, οι συνάδελφοι και οι άλλοι που ασχολούνται με τα podcast και τα αθλητικές εκπομπές είναι παίρνουν φιλοξενούς ή είναι πιο πολλοί στο πάνελ που κάνουν. Εμείς είμαστε εγώ και εσύ και εγώ. Και συνεχίσουμε. Καταλάβασα. Έχει πολύ βάση τούτο. Είπαμε ξανά ότι είναι λόγω του απόϊχου των φίλων που μας παρακολουθούν. Έτσι. Τώρα να σου πω εσένα ή να σε σουμαλίσω ή να μην σουμαλίσεις. Όχι, δεν θέμανε. Εγώ σου είπα από την πρώτη εκπομπή που έκαμε, όχι τούτες 100 και πιο παγιά που έκαναμε, ότι αν δεν ήσουν εσύ, εγώ ούτε καν θα ασχολούμουν ή θα μπορούσα να κάνω το πράγμα. Οπότε, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται ότι αρέσει του κόσμου και θα συνεχίσουμε με την πλακούα μας, γιατί θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι για τους σοβαροφανείς. Όσοι είναι σοβαροφανείς, το ποδόσφαιρο αποτυχαίνει. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά πρώτα. Που τις πιο μικρές ηλικίες, ακόμα και στην πρώτη κατηγορία, πρώτα πρέπει να το παίρνει ο παίχτης, ο κόσμος, σαν ένα γεγονός διασκέδασης, χαράς, με αντίθετα συναισθήματα και τούτο προσπαθούμε να κάνουμε δάμε. Ένα που είναι και ανέκδοτο, ένα να κάνουμε και πλάκα μας, ένα ειρωνευτούμε με την καλή έννοια αυτούς που πρωταγωνιστούν σήμερα μέσα στο γήπεδο. Θα τους κάνουμε την κριτική μας. Έχουμε κατά καιρούς έχουμε κάποιους που μπορεί να τους νοιαστούν, όμως εμείς λέμε τα καλοπροαίρετα και όπως βλέπουμε με τον δικό μας φαγό του πόσου. Εγώ τουλάχιστον τούτον κάνω. Απλά για να συμπληρώσω πριν πάμε στο κυρίως μενού που είναι η ανάλυση αγωνιστική και άλλα. Τούτον που είπες έτσι προηγουμένως ότι κάποιοι ενοχλούνται, κάποιοι τσουνιάζονται, κάποιοι διαφωνούν. Για μένα το μεγαλύτερο κέρδος της εκπομπής είναι το εξής. Να το πω ξεκάθαρα. Μπορεί π.χ. ο μια στάφη της εκπομπής εσείς ρε. Μάνα που λέει ο Μαλέκος, μάνα Μπελάρας που λέει ο Μαλέκος, μάνα βαρέθηκα τον Μαλέκο, μάνα πόσα να λέει τα ίδια. Φίλε, εκείνος που βαρκέται τον Μαλέκο ή διαφωνεί με τον Μαλέκο, εν κάθε λίγο ακούει τον κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, η διαχρονική εξέλιξη της εκπομπής μας είναι η εξής. Έτσι θα πω, ας πούμε, για τα views που έχουμε, πότε χιλιάς έχουμε, ξέρω αν έχουμε 8 ή 10 ή 15 ή 14 ή 12. Όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ακόμα και αν διαφωνεί κάποιος με τον Μαλέκο, αν αντιπαθεί τον Μαλέκο, ρε φίλε, ακούει τον Μαλέκο. Ναι. Τώρα, σε αυτό το κόνσεπτ, είμαι και εγώ βέβαιος μέσα. Εκείνο που έχει σημασία για μένα είναι ότι κρατούμε τον κόσμο κοντά μας. Και το πιο σημαντικό, φίλε, με βάση την εμπειρία μου που καταγράφω εγώ στον χώρο, είναι ότι έχουμε κάνει μια χημία να μιλήσουμε. Ναι. Συμφωνώ. Ευχαριστούμε ξανά, ρε φίλε, τον κόσμο, σωστά, τους χορηγούς μας
Και συνεχίζουν. Και συνεχίζουν. Τώρα, πώς εκπομπές να κάνω με νιώτη το κάθε εξής. Εξαρτάται από τους ίδιους. Καταρχήν, για μένα είναι το θέμα να έχουμε την υγεία μας και τα άλλα όλα έρχονται. Το ποδοσφαίρο που θα σταματήσει ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, είναι να μπούμε. Και μια αρχίσαμε ρε φίλε τώρα, να μπούμε έτσι λίγο, όχι επιθετικά. Ε, φίλε, α, μην μου πεις. Εν κουτσάς ρε που πάρε πουλά λες. Με μακέψησα, ρε μαλέκο να σου πω κάτι. Διάζεσαι πολλά ρε. Κουτσάς εμάδε. Ναι, μάθα, όχι εν κουτσάς, όχι να μου λαλεί, αλλά... Ε, πώς φορά να σου πω. Το λοιπόν. Ε, φίλε, πέ μου. Εγώ ας πούμε να ακούω προχτές την εκπομπή την Παρασκευή. Έφερε την Παρασκευή την νύχτα. Την Παρασκευή την νύχτα. Με τούν την, τούν την έτσι την, τούτη σου, εμπουτσάς, τι θες με αυτά που βρα πέντε. Με αυτά που τα πέντε ήρθες με τον ίδιο τρόπο. Παρασμένη εβδομάδα ήβραμε πέντε. Εντάξει ρε φίλε, είπες πέντε, αλλά κάποια... Εχτες ήβραμε τρία, χάσαμε απλά επειδή μπορεί και αν η πρώτη φορά που είπαμε τον Απόλλωνα να κερδίσει. Εν ήρθε την ισοπαλία, αν έχασε. Είπαμε το Απόλλωνα να κερδίσει. Εν ήρθε την ισοπαλία. Το μόνο που δικαιολογείς είναι εκείνο ρε φίλε. Δηλαδή το μόνο πρόβλημα που έκαμε στη φυσιολογική ήταν το Απόλλωνα που έχασε. Ή τη Σαλαμίνα. Έφερε τσιόν με Άκη Σαλαμίνα, ήσουν πολλά βιαστικό. Ναι, ναι. Εντάξει ρε φίλε. Αν θέλω να ξεκινήσω από εκείνο. Όχι, όχι. Καταρχήν για να μένεις στο κακοφανή. Πόσα είπαμε. Φίλε, για να μένεις στο κακοφανή, για μένα είναι... Έχει αξία το γεγονός ένας άνθρωπος όπως ο Μαλέκος έχει τη δύναμη, την τόλμη να δίνει προγνωστικά δημόσια. Βέβαια, χωρίς να λέω... Και μιλώ για προγνωστικά ένα σημείο που τα τρία. Μπράβο. Λοιπόν. Μπορούμε να βρούμε σίγες δικαιολογίες. Είναι το πόσο. Κάποιες φορές βρίσκουμε, τα κάποιες φορές όχι. Όπως και γι' αυτόν και το πρωτάθλημα μας, ρε φίλε, αντικατοπτρίζει τον τα αποτελέσματα χτες για μένα. Πρώτη φορά βλέπουμε έξι ομάδες να διεκδικούν τίτλο. Είναι πρώτη φορά, ρε φίλε. Είναι πρώτη φορά. Φίλε, δεδομένη στιγμή, δεδομένο χρονικό διάστημα, δεδομένες αγωνιστικές. Ήταν και στο ξεκίνημα έξι ομάδες. Έστω ξεκίνημα. Σε 10-12 αγωνιστικές πάλι ήταν έξι ομάδες. Ήταν η Άγια των Απόλληλων, ας πούμε, στην 8η ενένα την αγωνιστική. Πού φίλε, στην 8η ενένα την 10η αγωνιστική. Πριν 7-8 αγωνιστικές δεν ήταν η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν 7η για παράδειγμα. Και ήταν ο Απόλληλας τέταρτο πέμπτος. Ρε φίλε, περιμένετε το να σου πω. Είχαμε μπει στις προηγούμενες εβδομάδες, ακόμα και όταν το Αποέλ πριν χάσε χτες, είχαμε μπει ότι έξι ομάδες διεκδικούν τον τίτλο. Εσύ που είσαι πιο έμπειρος, ο καλύτερος δημοσιογράφος ξαναείζει άλλες χρονιές, όχι φέτος, όχι φέτος, άλλες χρονιές, τούν την αγωνιστική την 19η. Ναι. Να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Τώρα ξεκαθάρισε, είπες για 19, αλλά επειδή... Ας πούμε, αν ανοίξα τα μέτυχα... Αυτό σου λέει, δεν με καταλάβεις. Μάλεκο, στην ένα την αγωνιστική, στην ένα την αγωνιστική, πρώτα ξέφερα τώρα τυχαία τα μέ. Ήταν πρώτος ο Άρης, με 20 βαθμούς, και ήταν έκτη η Πάφος με 17. Ο Απόλλωνας είχε 18, το Αποέλ 20, και είχε 9 και 13. Εντάξει, εννοώ ότι... Μπορεί να έπρεπε και άλλα χρόνια. Επειδή πρώτη φορά είπες. Τώρα, στην 19η αγωνιστική να διεκδικούν και να δικαιούνται το πρωτάθλημα έξι ομάδες, θεωρώ ότι είναι πρόεδρος. Ναι, ναι. Αν πάω στα περσινά, είμαι σίγουρος ότι η Ομόνια πέρσι ο Απόλλωνας ήταν εκτός πρωταθλήματος. Έτσι, αφού τερματίσασαι. Ο Απόλλωνας νομίζω πλην 8 και η Ομόνια πλην 28. Οπότε, 20, αν το στρογγυλέψουμε, θεωρώ ότι πρέπει να μπει και τίτλος, 20 αγωνιστικές, 19-20 να το στρογγυλέψουμε, θα διεκδικούν 6 ομάδες στο πρωτάθλημα, πρώτη φορά στα χρονικά της Κύπρου. Διεκδικούν το βαθμολογικά. Βαθμολογικά. Ναι. Γιατί εγώ ακόμα διαφωνώ, ας πούμε, ότι 6 ομάδες μπορούν να πιω το πρωτάθλημα. Γιατί διαφωνείς. Έτσι, ρε φίλε, διαφωνώ. Δεν πρέπει να διαφωνείς. Γι' αυτό και ήμουν δισταχτικός. Εγώ είμαι σίγουρο, ρε φίλε, ότι οι επόμενες αγωνιστικές να δημιουργηθούν πάλι νέα δεδομένα. Ναι, διαφωνώ. Διαφωνώ. Απλά. Για να ξεκαθαρίσω, πριν να πεις, εγώ ήμουν από εκείνους που είπα, και όταν την προηγούμενη αγωνιστική του απολύτω συν 4, συν 5, συν 7, είπα ότι ακόμα είναι πολλά νωρίς. Και θυμάσαι ότι είπα την Ατάκα, ότι το Αποέλ θα έχει τον πρόλογο να πει ότι θα μόνο να κάνει 4 νίκες τα δεν τα παιχνίδια. Σωστό. Την περασμένη εβδομάδα του ήταν. Και τούτο λέω εγώ τώρα και σήμερα, πριν να πάρω στο λόγο, είναι ότι
θεωρώ και πιστεύω ότι στην 20η έκτη, όταν είναι να μπουν οι ομάδες στα play-offs μετά από 7 αγωνιστικές, πάλι είναι διαφορετικά δεδομένα. Γιατί φτάνουν σε αυτό που λέω ότι δεν πιστεύω ρε φίλε ότι ένα διεκτής του προλάθει με 6 ομάδες. Όταν θα μπουν, όταν θα μπουν εσύ πιστεύεις ότι είναι να ξεκινήσουν τα play-offs, δεν θα δικαιούνται και οι 6. Τώρα να δικαιούνται, να μπορεί, αν είναι, τώρα μπορεί να είναι, αν είναι 10 βαθμούς, δεν θα δικαιούνται. Είναι 10. Εγώ πιστεύω ρε φίλε ότι κάποιες διαφορές είναι μεγάλες. Θεωρώ, μακάρι να μην η βαθμολογία όπως έχει, δηλαδή θεωρώ ότι ο πρώτος με τον έκτο στην πρώτη αγωνιστή των play-offs να έχει μια διαφορά μόλις 6 βαθμούς. Απόψη μου. Τα πολλά μέρα γίνει να φανεί ρε φίλε να μπορεί να γίνει. Εγώ με τις όψεις έτσι είναι. Εντάξει, να δούμε, να μπορεί να φανεί. Φυσικά θέλει ανάλυση τα 7 παιχνίδια του μηνίσκου για να μπούμε να πούμε πιο έτσι στοχευμένα, αλλά θεωρώ ότι η ήττα του από ελευθές, που οι τέσσερις γεννήκαν δύο. Και οι 7-4. Και οι 7-4, ναι. Και οι 9-6. Ναι. Είχες πει την περασμένη εβδομάδα ότι θα μιλήσουμε για το ΑΠΟΕΛ, ότι έχει τον πρόλογο για τον τίτλο, εάν κάνει τον το βατόν πρόγραμμα που έφκανε τα ντέρπι, το βατόν πρόγραμμα που έρχεται με ομάδες οι οποίες είναι της πρώτης εξάδας, κάνει τέσσερις νίκες όπως ξανά κάνουμε τον πρώτο καιρό. Είπαμε ότι έχει μια διαφορά. Άμα που το πρώτο παιχνίδι, τον το παιχνίδι έχει χάσει, θεωρώ ότι θα πάει στα play-offs όλες οι ομάδες να μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα. Θα το δούμε. Μακάρι να βεβαιωθείς. Να το δούμε. Γιατί πέρσι είχαμε και το εξής κυρικό, ότι παρόλο που κάνουμε προσπάθεια να πολύ να καλύψει στα play-offs, δεν τα κατάφερε. Ναι. Η Ομόνια ήταν βασικά διάφορη στα play-offs. Ήταν αδιάφορη. Ο Απόλλωνας έκαμε μια προσπάθεια να καλύψει τη... Τέλος πάντων, μακάρι να είναι έτσι όπως τα πράγματα να δούμε να διεκδικούμε ένα θέμα που την πρώτη μας την έχουν θέσει. Εντάξει, να το δούμε. Βασικά το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην αγωνιστική ήταν η νίκη του Εθνικού Άχνα. Εγώ συμφωνώ με τον ήττα του ΑΠΟΕΛ. Εγώ λέω ότι είναι η νίκη του Εθνικού. Γιατί αν λες ότι έχασε το ΑΠΟΕΛ, τι είναι το ΑΠΟΕΛ, μειώνεις πολλά την ομάδα που νίκησε. Ναι, που έτσι επικρατεί. Και να σου πω και κάτι, ενίκησε ένα παιχνίδι δικαιοσύνης. Τώρα αν ήβρε πρώτες ευκαιρίες το ΑΠΟΕΛ και κόψε την Ομποκατίνο, δεν είναι και σημασία. Η σημασία είναι ότι ο Εθνικός επήρε μια πανάξια και δίκαιη νίκη. Συμφωνούμε απόλυτα. Απόλυτα. Και επειδή επισκιάζεται από το γεγονός ότι έχασε το ΑΠΟΕΛ το φαβορί την ομάδα που είναι πρώτη με διαφορά 4 βαθμό που έρχεται από 3-4 συνεχόμενα ντέρπι νικητής τούν την εφορία νουλή που είχε το ΑΠΟΕΛ είναι ακόμα πιο μεγάλη η νίκη του Εθνικού. Και επισκιάζεται λόγω ονόματος του ΑΠΟΕΛ και τούτο που προαναφέρα. Και επειδή κυκλοφορούμε μες στη Λευκοσία και παντού εννοείται, που κάτσεις όπου σταθείς που την ώρα που τέκειωσε το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ, ο κόσμος που ήταν και τζελίος, ακούω εδώ και το, μες τους καφενέδες, εδώ και το ΑΠΟΕΛ και τα λοιπά και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, το πράγμα δεν πρέπει να λάβει, ξέρω το, απλά επειδή βουίζει. Όπου επία ότι η ταβέρνα επία, ότι η καφετέρια επία, όπου ήμουν και μιλούσαμε για το ποδόσφαιρο που 24 ώρες το ίδιο πράγμα. 24 ώρες, τούτο λέει. Ένα από τις το ίδιο και που νίκησε η δόξα τον Άρη Μπάφο. Ναι, πράγμα, ναι. Απλά σιγά σιγά πρέπει να βάλουν ένα τέλος σε στούντα μυαλά. Αρχήν το πράγμα είναι άδικο για τους παίκτες του Εθνικού. Εννοείται. Και για τον προπονητή του Εθνικού. Γιατί για τους παίκτες του Αποέλ είναι άδικο. Εντάξει, φίλε, ναι. Μιλούμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχετε από 3-4 ντέρπι. Και μην ξεχνάτε, ενδιάμεσα είχε γιορτές. Είχε πρωτοχρονιές, είχε το ένα, είχε το άλλο. Επηρεάζει το παίχτης. Καλύτερα τα συνεχόμενα ντέρπι. Μάλλη μου μείνω, Τσανέ, εγώ θέλω να μου πεις αγωνιστικά πώς είδες το παιχνίδι του να εξελίσσεται. Ευκάλε μου η εικόνα του ΑΠΟΕΛ, κουρασμένης ομάδας. Λίστη πολλοί παίχτες του ΑΠΟΕΛ.
c'è me la Geronna Freci, c'è Lion, corto το γήπεδο διαφορετικό που το διαφορετικό που το Γασιμπί, διαφορετικό που το νέο γήπεδο τη Λεμεσού, το κλίμα, η νοθιά, ο καιρός όπως ήταν, επηρέασε και στα πατήματα των παιχτών κτλ. Κτλ. Και με την επιβάρηση των συνεχόμενων τέρπι, επήρθε μία, θα το πω φυσικασμό που λάρουν οι πλοί, υπήρχε μία κούραση στους προσφέρτες του Αποκλή. Okay. Εγώ και το πίσω την ήταν τόπο. Πουθενά. Παρόλο που χρονικά στο παιχνίδι, ρε φίλε, το Αποέλ είχε την ευκαιρία να προηγηθεί. Δηλαδή, στο πρώτο λίγο μπορούσε να πίνει και με ένα παιδί 2-0. Η ουσία όμως είναι να μπορεί, το αποτέλεσμα, ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να δικήσουμε εγώ, γιατί είναι εθνικό να εφαρμόζει μια πολύ καλή τακτική. Και τούτον μετρά και προς τον Μαρινό τον Σατσιάν και προς τους ποδοσφαιριστές του. Η ουσία όμως είναι άλλη. Τούν το αποτέλεσμα, τι σημαίνει πιστεύεις για το Αποέλ? Πριν το παιχνίδι, ελέα, μια και αναφέρεις τον Μαρίνο και θέλω να κάνω μια αναφορά ή αν θες να κάνω ύστερα γενικά για την κουβέντα με τους προπονητές, να το γράψω για να θυμηθώ, που λέει αν λέει από ο Μαρίνος ένα από οι λίστας θα ασχοληθεί με το ΑΠΟΕ και να κερδίσει το ΑΠΟΕ, ανατρέπονται πάλι ούλα. Ο κόσμος πλέον να λέει αλλάξει μυαλά. Εντάξει, και να δει το πώς φέρουν πιο ωραία και πιο σωστά. Ναι, ρε, δεν είναι σοβαρή που ήταν. Απλά λέω τα... Ένας προπονητής σοβαρός και επαγγελματίας όμως είναι ο Μαρίνος Σατσιάς. Και όπως κάθε άλλος πλέον που είναι επαγγελματίες. Τούτα όλα ενάντια να τα λέμε για τον οποιοδήποτε. Αναφέρω το για να... Για σιγά σιγά να αλλάξουμε νοοτροπία για τούν τα δεδομένα. Εγώ θυμούμαι ότι ο Λιάντος Χαραλάμπος προπονητής δόξας που ήταν την ομόνα. Ήταν δύσκολο παιχνίδι για το Γεώ Μαρίνο. Ήταν ωριακό ρε φίλε. Ήταν ωριακό παιχνίδι. Ναι. Και για τον Μαρίνο. Για το... που είχε έναν τύπανο το Αποέλ. Και για το γιος του παίζει στο Αποέλ. Ήταν έναν που φάνηκε καθαρό επαγγελματισμός πλέον του κάθε νιού. Εδικαιούτου την νίκη είναι ο εθνικός. Θεωρώ ότι τα λάθη του Αποέλ που εδέχτηκε τα γκολ είτε ατομικά, είτε ένιξε καλά πατήματα, ήρθαν για τούτο που σου προαναφέρω. Η τακτική του Μαρίνου ήταν σωστή εφόσον εφαρμόστηκε στους ποδοσφαιριστές. Ναι. Και είπαν και μια έτσι, επειδή άκουσα τις δηλώσεις του, είχε πει και κερδίσαμε την πρώτη παγιά και την δεύτερη. Έχει μεγάλη σημασία για μας τους προπονητές, εντάξει. Τους ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Έχει πολλά μεγάλη σημασία να κερδίσεις την πρώτη παγιά και την δεύτερη. Ναι. Και το ΑΠΟΕΛ, μια ομάδα που είναι, να μην τα ξαναπούμε, να χάνει την πρώτη παγιά και την δεύτερη, το κύριο ζήτημα για μένα είναι η κούραση. Mm. Γι' αυτό σου τα είπα ότι μια από τις δικαιολογίες, η μεγαλύτερη για μένα, είναι επήρθε η κούραση και το μη φρεσκάλιμα του ΑΠΟΕΛ. Και ήρθε το πλάνο του εθνικού, κερδίζοντας πρώτη παγιά που ήταν το κύριο στοιχείο του ΑΠΟΕΛ να κάνει το παιχνίδι του, να αλλάξει παιχνίδι, να κάνει τις κάθετες του, το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ που ξέρουμε, βοήθησε πολλά το φρεσκάλιμα του εθνικού να κόψει πρώτη και δεύτερη παγιά και θα πω και ακόμα μια δικαιολογία όσον και έχουν νομίζουν κάποιοι ότι ένας παίχτης έφερνει την άνοιξη, ο Βέλος φέρνει την και για τους αποελιστές που τα τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες με ψημιρούν, κλείβει η Ιταλία, ακούω τα συνέχεια. Ήφραν τώρα τον κλείβει η Ιταλία, ξέρω πάντως είμαι παρεύτω. Ότι μου μουρούγε ο κλείβει η Ιταλία. Πόσο βασικός παίχτης είναι για την ομάδα του ΑΠΟΕ και τον εχθές που έλειπε. Δεν φάνηκε η απουσία του.
στο κομμάτι, ξέρω, πολλά κομμάτια. Βασικά ήταν και αποφάσεις προπονητή να ανοιξεί, παρόλο που είπαν ο Λάθος. Λοιπόν, ήταν τραυματίας, είχε κάποια προβλήματα, δεν έχουν προβλήματα. Αν οι κάρτες... Μπορούσαν να δηλώσεις τον με τον Οθέλο, αλλά είπε ο προπονητή και είναι πραγματικότητα ότι είχε προβλήματα με τον τραυματισμό και δεν μπορούσε να παίξει. Οκ. Μπάζει ρε Τσοθι, βασικά εσύ αποδίδεις την ίδια του Αποέλ παραπάνω στην κούραση και στο γήπεδο. Ναι. Ναι, ας ρωτήσω κάτι. Σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Εγώ λέω ότι κάποιοι παίξαν κουρασμένοι, γιατί είδαμε, ας και λίγο στο ερώτημα. Ο Σαρφό είναι τα δικαιολογία του Σιλί, ρε φίλε. Πόμπε, γιατί κουραδούν ο Σαρφό. Όχι. Και θέλω να μου πεις την άποψη σου για τον παίχτη. Πέρσι έλεγε στο κομπλιμέντα, εν τον τρώουν, εν τον τούτο. Ξέρω εγώ ότι πρέπει να παίζεις για μέ, ποτσί. Και το καθεξής. Μα από το βάλει φέτος, ρε Μαλικό, γίνεται πρώτη αλλαγή, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Και το δικαίωμα, τη δικαιολογία που έλασε σαφώ υπάρχει για το μάτσο με το εθνικό. Εάν κάνω το λάθος στο Αποέλ, ποιος ο παίχτης να φύγει από το ρόστερ, γιατί ακούω κάτι για πάφο, κάτι ποτσί, κάτι ποδά, κάποια διάφορα, θα είναι ένα μεγάλο λάθος. Δεν είναι στα καλύτερα του, δεν φαίνεται να είναι το βασικό γρανάτσι της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, αφού κάποια παιχνίδια που ήταν έξω το ΑΠΟΕΛ κερδίζει. Οπότε για θέμα φόρμας και θέμα που μπορεί να το δικαιολογήσω είναι το κομμάτι. Ότι? Έχασε τη θέση του. Μα είναι και χασέντερα, φίλε. Μόνο εγγέ, εγγέ, εγγέ. Έχασε την ενός σου βάση που έπαιζε, είναι σε φόρμα. Και παίζουν κάποιοι άλλοι. Ναι, φίλε, αλλά η δικαιολογία είναι υπάρχει, είναι αυτή η δική του. Οκ, όμως. Ενώ όπως την κουβέντα με τους κοιό του Λουτσούς που έβαλαν στο μαζί μόνο Απολλώνα. Θυμάσαι ότι έβαλαν τους κοιό του Λουτσούς. Παπουέ. Και είχαν 2-0 και έκαμε τους αλλαγή. Του ξέρω, για να κάνεις μια αλλαγή και να φέρεις κάποιον μες στην ομάδα. Πρέπει να το κάνεις μελετημένο. Εάν ο Σαρφό όταν το βάλεις, οι οδηγίες που του δίνεις είναι τσινές. Που μπορεί ο Σαρφό, δηλαδή θεωρούν ότι είναι δεκάρι. Είναι και παίξε δεκάρι μόρτσες. Δεν το λέω πιο πίσω, και από τη θέση του. Είναι ήταν κάρος. Μα και μόνο μόρτσες μπορεί να είναι κάρος. Οκ. Δεν θα δικαιολογήσω, πρέπει να είναι σε φόρμα και τα λοιπά. Όμως, είναι θέμα ότι ο Σαρφό πρέπει να φύγει από το ΑΠΟΕΛ, γιατί... Εκεί είπαμε πρέπει να φύγει, απλά εγώ έρωσα σε πώς δικαιολογάς την απόδοση του Σαρφό, του ξεκούρασε τον Σαρφό στο δασάκι. Γιατί ξεκούρασε τον Σαρφό. Ωραία, λίγο ψυχολογικό. Για να μην είμαι άδικος μόνο με τον Σαρφό, έβαλαν και ο Δόνι, ρε φίλε, μέσα που τα ξεκούρασε και έπαιξε τον Δόνι. Εντάξει, εγώ θεωρώ αρκετούς παίχτες το ΑΠΟΕΛ, που τα πατήματα του στα τελευταία παιχνίδια. Μα κύριε, δηλαδή τελευταία παιχνίδια. Με ένα όρθος είναι από το καλά, ας πούμε, τα τελευταία και τρία παιχνίδια είναι εκείνος που έκαμε ένα ξεπέταγμα. Α, τελευταία παιχνίδια από θόλου, έθελ και δεν είναι ο παγιός, ο καλά, ο παγιός. Είναι 6 μήνες. Συμβαίνει, έτσι λέω κάτι παράδοξο. Όπως είπε και εσύ, το πατήμα του Πέτροβιτς πίσω ή του τερματοφύλακα. Φαίνεται κάμουν ήθηκε ο τρία λάθη λίγο παραπάνω από ο κόνικο τελευταίος. Οπότε, εντούτε από κι αν είναι την ομάδα νουλή, δεν μπορεί να πεις για έναν ότι φταίει. Ή ο Γιαφάνης εχθές, δεν μου πάτησε όπως επάντα επί καιρό που παίζει με ο Τάρτσο. Έγινε και μια αλλαγή για μένα λόγω απουσιών, λόγω του ένα, λόγω του άλλο. Ήρθε και η κούραση, ήρθε μια ήττα η οποία θεωρώ ότι κάλμα. Δηλαδή. Είναι κάτι το. Είναι ένα κομμάτι το οποίο για να πιάσει πρωτάθλημα πρέπει να το γνωρίσει. Ότι θα έρθει και άσχη πολλά από τέτοια. Δεν μπορώ να σου πω ότι φταίει ο Σαφό, φταίει ο Ντογαλά, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο άλλος. Είπα σου τα τρία κομμάτια που θεωρώ επηρεάσει. Τώρα που για μένα έτσι. Πόσο να αλλάζει νομίζει στο μυαλό το δικό σου το υποστηρίζω σου το αποτέλεσμα στο δασάκι σε σχέση με τις πιθανότητες που η Εδίας
Στο Αποέλ, είτε να πιάσω πρωτάθλημα, είτε να είπε σε κέρδη στην Ευρωπαϊκό εισιτήριο. Διαφοροποιεί κάτι. Ήμουν διστακτικός και είμαι διστακτικός που την αρχή της σεζόν να σου πω ακραία πράγματα. Το ακραίο πράγμα, ένα αυτοί που σου είπα περιπτώσεις όπως έβλεπα το πρωτάθλημα, εντάξει, και την πορεία των ομάδων και την απόδοση των ομάδων και το ρόστερ των ομάδων, τώρα που έχουμε μια πιο ξεκαθαρή άποψη, η πορεία της ανόρθωσης την προβλέψαμε. Στο Αποέλ, όταν έκαμε και τις νίκες με τα ντέρμπι και έκαμε μια διαφορά 4 βαθμών, ήρθαμε να με πολλά έτσι μελετημένα και σου είχα πει ότι το Αποέλ πριν 3 εβδομάδες, πριν έκαμε η νίκη στην Ομόνοια, όταν έκαμε την νίκη στην Ομόνοια, σου είπα ότι το Αποέλ είναι η μόνη ομάδα που είναι σίγουρη εξάρ. Ναι. Επεράσαν 2 εβδομάδες όταν κέρδισε η Σομπαλία με Απόλλωνα και κέρδισε και, και την ανόρθωση και έκανε μια διαφορά 4 βαθμού και ήταν την περασμένη εβδομάδα και λαλούσε ότι το Απόλλωνα είναι σίγουρα στην Ευρώπη. Τούτος σου είναι σήμερα. Θεωρώ ότι με την ομάδα που βλέπω, με το βαθμούς που έχει και τα λοιπά, δύσκολα το Απόλλωνα θα παίζει στην τελευταία θέση. Και σε τούτον επιμένω. Ναι. Το παράξενο, όχι το παράξενο, το τρόπο που βλέπω, αν θα πάμε, δεν ξέρω, πάμε όπου θέλεις εσύ, είναι η ΑΕΚ. Και ο λόγος που σου είπα ότι θα κερδίσεις άλλα μήνα, είναι ότι και περίμενα μια, έτσι, λίγο... Εσύ είπες, το τρένο... εσύ είπες για το θέμα των εισιτηρίων και είπα σου ότι μπορεί να φύγει και μπούμερα για το θέμα των εισιτηρίων. Ναι, μπράβο. Τώρα εντάξει, να πω ότι στη διάρκεια του αγώνα είναι και με 10 παίκτες είναι ασφαλή. Ένας αστάθμινος παράγοντας, όμως και η αποβολή ενός παίκτη όταν είναι δικαιολογημένη, όπως ήταν το παίκτη του Μπεχαράνο, είναι μέσα στο παιχνίδι. Όταν σε πιέζω εγώ και να εμαρκάρζω να φάει και την κάρτα. Είναι όλα μέσα από εγώ. Όμως το διπλό που έκαμε είναι και η πορεία που κάνουμε. 9 νίκες, κάτι άκουσα, 12 μπάτσους, 9 νίκες, 3 συντάξεις. 9 παιχνίδια, 7 νίκες, 2 σοβαλίες. Η μια σοβαλία ήταν με τον θέλον που θεωρείται η αποτυχία. Ναι. Η πορεία που κάνει είναι απίστευτη, είναι τρελή πορεία. Είναι μια ομάδα η οποία κυνηγά τον τίτλο τα τελευταία χρόνια. Κάποιες φάσεις έβρισκε το Αποέλ στα καλύτερα του και του δεύτερου, κάποιες φάσεις που το έπιανε ο Απόλλωνας, η περσινή πορεία ήταν κάτω, λίγο για προαθλητισμό. Η πορεία που κάνει είναι προαθλητισμό. Γεγονός ότι εγκάλυψε μια... φυσικά να σου πω την αλήθεια, ακόμα με λίγο διστακτικό μήνα, έχω εξής. Ένα κληθεί να βγάλει ένα πρόγραμμα που να της δοθεί η ευκαιρία να κάνει την μεγάλη ανατροπή. Δηλαδή, για να καταλάβεις, ρε Μαλέ, η ΑΕΚ τώρα να παίξει με την Πάφο. Ναι. Εντάξει, πρώτη ευκαιρία. Θα πάει να παίξει με την Καρμίλισσα και ύστερα έχει την Ομόνοια, έχει το Αποέλ, έχει τον Απόλλωνα, έχει την Αόρθο, έχει την ΑΕΚ. Μάλιστα. Δηλαδή, δίνεται μια πρώτη τάξη ευκαιρία της ΑΕΚ να κάνει κοινωνική ανατροπή, δηλαδή δεν ξέρω αν θα πάει μέχρι την πρώτη θέση ή να σε απόσταση να προσπαθεί την κορυφή, μέσα από τα παιχνίδια. Ναι. Η βασικά η μπάλα, ρε μαλέ, είναι στα πόδια του μπέστησιμων των παιχτών του. Όχι γιατί θεωρώ ότι είναι εξαρτηθεί από εκείνους το τελικό αποτέλεσμα στα ντέρμπι, αλλά είναι μια ευκαιρία, πόσο μάλλον όταν στην έδρα της η ΑΕΚ θα παίξει με την Πάφο, θα παίξει με την Ομόνοια, θα παίξει με τον Απόλλωνα, θα παίξει με την Ανόρθωση. Γιατί έτσι όρθες πρόκειται στο μυαλό μου, εκτός έδρας η ΑΕΚ, εκτός από την Καρμιώτησα, δεν πιέχει να παίξει με το Αποέλ στο Γάσιμπι και να πάει με την ΑΕΚ στην Λεμεσό. Ξαναείπαμε σε στον τηλεπομπή για την ΑΕΚ ότι η κακή πορεία στο ξεκίνημα, επί όρτρα, ναι, δεν ξέρουμε αν θα προλάβει
με τούτο την καλή πορεία που κάνει. Προς το παρόν όμως έκανε μια διαφορά 6 βαθμών, 7 βαθμών, πόσο. 6 βαθμοί με την πρώτη θέση ρε φίλε. Όχι, έτσι την πρώτη θέση. Και πηγαίνει ξανά. Ναι, πηγαίνει. Η πορεία που έκαμε, έκανε μια διαφορά 7 βαθμών να μπει στην εξάμπα το κύριο. Το αρνητικό για την ΑΕΚ, κατά την όψη μου, για να ολοκληρώσω σήμερα που μιλούμε 7 αγώνες και πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, είναι ότι ακόμα έχει να καλύψει, να ξεπεράσει άλλες 5 ομάδες για να πάει στην πρώτη θέση. Ναι. Αυτό είναι το αρνητικό. Okay, τώρα, ναι. Όμως που την άλλη, άλλο να είσαι στο πλην 10, στο πλην 7, στο πλην 6. Ακριβώς. Και άλλο να είσαι μόνο στο πλην 6 με την πρώτη θέση. Τέλος πάντων, είναι γεγονός ότι η ΑΕΚ υποχρεώνει τους πάντες και ειδικά εκείνους που την είχαν εκτός και εξάδας και προαθλήματος να αναθεωρήσουν την άποψή τους. Μέχρι την νεοτέρα. Ακριβώς. Σωστό. Λοιπόν, εγώ θέλω πριν να πάμε σε. Απλά η τούτη τη εκπομπή, όταν αναφερόμαστε πρώτοι για το θέμα τη Ευρώπη, ότι στο μυαλό, άσε που σου είπα πριν. Έχει 6-7 εβδομάδες στο μυαλό του μεγάλων ομάδων όλων. Είναι να είναι στις πρώτες τις θέσεις, το πρώτο κύριο, για να διεκδικήσουν το εισιτήριο της Ευρώπης. Τώρα με την πορεία που κάνει η ΑΕΚ, έχει 6 ομάδες για την Ευρώπη. Έχει 6 θέσεις, ναι. Okay. Αυτά για την ΑΕΚ. Θέλω να κάνω μια παρέθεση για να μην το ξεχάσω, ότι σήμερα που μιλούμε, ένα θέμα που δεσπόζει στην ειδησιογραφία είναι ο Λοΐζος ο Λοΐζος. Άρχισε τώρα. Παίρνει με αλλού. Παίρνει αλλού για να ξέρω ότι έχει μια ευαισθησία από τον Λοΐζο. Έχω πασούλα ευαισθησίε. Τα είναι που αφορά του καλού παίκτε και ο καλό του γλώσσα. Ναι. Το πρωί σήμερα γράφτηκε ότι θέλω τον Λοΐζο να πάει στην Ολλανδία. Θέλω να πάει στην Αγγλία. Θέλω να πάει στην Ιταλία. Ναι. Εάν μπαίνει ξανά στο προσκήνιο 15 μέρες πριν τη συμμεταγραφική περίοδου. Τι ωραίο πράγμα. Ναι, φυσικά η Ομόνοια επίσημη και επιβεβαιώνει οτιδήποτε. Ναι. Απλά είναι δημοσιογραφικό. Είναι έχει πιο ωραίο πράγμα. Τι. Να ακούετε ένα όνομα ειδικά Κυπρέου. Ναι. Τελείω. Τον ποδοσφαιριστή πλέον δεν νομίζω να τον επηρεάζει. Διότι ακούεται συνέχεια. Παίζει καλή μα προμηθευτή. Όταν αυτά είναι σε φόρμα είναι ο κορυφαίος και χτες τα παιχνίδια και κάποιες άλλες φορές. Θα το σουβαλίσω τώρα για να πάει. Είτε ένα γκολ που βάλει, είτε το επίπεδο που παρουσιάζει, ή στις τρίπλες του, ή στο κάθε των ποδόσφαιρων, ή μάπα που ξέρει, κτλ. Να έχεις ειρήνης, πεμένω ειρήνης. Τελεία. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ακούμε και την ψέση του Παμπικά. Ναι, τα ποσά που ακούνται σωστά, ναι. Το ότι έπιαν τον 40.000 ευρώ και πλέον το 2 εκατομμύρια και κάτι. Τούτο είναι επιτυχίες καλύτερη και από άθλη. Ναι. Μα τούτο είναι το ποδόσφαιρο. Φίλε, μια ομάδα που δουλεύει σωστά, όπως ο Άρης, ακούγεται εντυπωσιακό γιατί να δω 40.000 ευρώ και όταν μαρέχω να ακολούσε σχεδόν 3 εκατομμύρια. Μεγάλη υποθέση. Ο Άρης, εστός αν νομίζουν ότι εμείς κατηγορούμε τον Ιέν, είμαστε με τον Άρη ή που εγώ διαφωνώ Μπασούλα, είπα σου ξανά ότι ήμουν από τους πρώτους που είπαμε και τον Άρη με το λεωφορείο. Αν θυμάσαι, ναι. Το προάθλημα μου και αν πέρσι, η πορεία που κάνει τα τελευταία 3 χρόνια και τα λοιπά, να σου το πω σε παρέφτεση, να δεν πούμε κάτι ξεβαρισμένο. Έπιαν τον κόρον όλων των μεγάλων ομάδων. Του εσύ μεγάλες ομάδες που έπρεπε να πρωτοπορούν βαστούν τα θέματα από ελομόνια και τα λοιπά και τα λοιπά να μην τους αναφέρουν πλές. Ήρθε ένας Άρης και έκθεσε τους ούλους. Ναι. Έκθεσε τους ούλους. Okay, εσύ το... την ευκαιρία του χρήματος, ναι, αλλά οι άλλες οι μεγάλες ομάδες και το ΑΠΟΕ, και η Ομόνοια, και ο Απόλλωνας, και η ΑΕΚ, ας πόντους, και η Ανόρθωση, έκαναν εγκλήματα μέσα από την ίδια τους την ομάδα, μέσα από τα ίδια τους τα άτομα, μέσα από τους προέδρους τους, μέσα από τους εφόρους τους κτλ. Και δεν βλέπαν
το μέλλον όπως έπρεπε να το δω. Okay. Κακά να ψεύω. Απλά δεν ξεκινήσαμε με το θέμα του Λοΐζου και πιέσει στον Μπαμπίκα. Θεωρείτε μάλλον ότι είτε τώρα, είτε το καλοκαίρι, είτε κάποια άλλη χρονική στιγμή η μοίρα του παίχτης ομονίας του Λοΐζου είναι να πάει στο εξωτερικό. Κατόντισε. Είμαι βέβαιος, είναι τώρα, είναι τούτο. Πότε είναι γιορτή μεταγραφής. Εντάξει, τώρα υποτίθεται είναι τέλος του Γενάρη. Προβαίνει. Προβαίνει. Προβαίνει, μπορεί να πάει τώρα. Μπορεί, να μην. Και αν μην πάει τώρα, είναι άρτη ώρα του, είναι. Φτάνει, εγώ κρίνω και θα τον κατακρίνω όταν θα ανοίγω την τηλεόραση, να θωρώ την Ομόνοια και να μην το θωρώ να είναι σε ψηλά επίπεδα πώς. Ναι. Όταν θα σταματήσει ο καμνή τούτο, δεν θα είναι τούτος που πρέπει να είναι και να είμαι σίγουρος ότι είναι να κάνει το εξτραβή. Αφού τη στιγμή ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε τις αποδόσεις του και θα έχουμε κριτική και τον Σοφρόν και φάνε τα μούτρα του. Σοφρόν και φάνε τα μούτρα του. Κάποιες αλλαγές. Δεν ήταν λίγο καλό στο παιχνίδι, έξω ο πρώτος που έπρεπε και λέει ο Λοΐζου. Κάπου το αρκετές φορές. Φωλογήσου να σου φοδώ και παιχνίδι, να σου κάνει μια ενέργεια που σαν στα κακά του μπορεί να σου κερδίσει παιχνίδι. Τον το πράγμα να τους υπόψεις σου. Να τους υπόψεις σου. Δεν μπορώ να βγάλω τον Εμπαμπέ που την πάρει σε ζωή γιατί δεν ξεκίνησε καλά το πρώτο μισάωρο, το πρώτο 45 λεπτό στα 50-60. Να τον αφήγω μέσα στο 90 μπορεί να κερδίσει παιχνίδι. Έχει κάποιοι παίχτες που έχουν το στοιχείο. Απλά είναι οι προπονητές που κάποτε παρασύρονται ή κάνουν λάθη. Πώς διαστεί ο νέο προπονητής της Ομονίας. Το. Το νέο προπονητής της Ομονίας, έκαμε την τεπούτο με το... Δεν ξέρω. Δεν είδες το μάλλον με το. Έτσι, ναι. Θεωρώ λίγο, κάτσε να δούμε τις δηλώσεις του, για να δω, να καταλάβουμε την ταστήρα ανθρωποσένη. Ανθρώπο, προπονητή ρε, όχι προπονητή. Σε ούλια, ρε. Ενώ από προπονητή παιδόν, ενώ από προπονητή σοβαρό, ενώ από προπονητή καλό, άσχημο κτλ. Βάσει και το τι λέει, την εικόνα που βγάλει, έτσι μπορούσαμε ένα παιχνίδι να κάνει, να πατήσει μαγικό ραβδί και αλλάξει συστήματα και τα πλάνα κτλ. Κέρδισε η Ομόνοια χτες, η Ομόνοια το ακουστεί. Του Σοφρόν. Αν και κερδίσε ο... Έτσι είναι. Έτσι, φυσικά έτσι. Δεν κερδίσε ο νέος προπονητής που... Άρα πρέπει να το δούμε, έτσι. Πρέπει να το δούμε. Απλά έμεινε πολύ ώρα στη δημοσιογραφική. Είναι. Είναι, έμεινε. Νέος προπονητή, ρε φίλε. Ευαρέθηκα τα ακούω. Έτσι, ας πούμε... και θεωρώ ότι επειδή είναι η πρώτη του δημοσιογραφική διάσκεψη που κάτσε τόση πολύ ώρα να μιλήσει, στις επόμενες, έτσι φαντάζομαι να κάνετε να μιλά 10 ώρες, να μιλά σωστά και... Του εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι μια σχολή η οποία διότι αναφέρεται και ο Μπέρκ σε διάφορα που κεβάζει όσο ακούω και μου είχε τέμπο μόνο νοφυγός, ναι. Ακούω κάτι ποτσί, κάτι ποδά, κάτι διάφορα. Είναι μια σχολή η οποία πέτυχε η Ομόνοια μετά την πολυετήν διάλυση της ισχυρής Ομόνοιας. Είναι πολυετήν 10-15 χρόνια, δεν πήγε με Ευρώπη κτλ. Όποιος προπονητής πήγαινε νεύτε, ποιος να θυμηθούμε. Εννοείς ότι επειδή έφερε Νορβηγό, ο Νορβηγός που έφερε Μπέρκ μετά τις αποχειμένες πορείες, έχει βγάλει την Ομόνοια σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι σημαίνει ότι ο Νορβηγός... Όχι, μπορεί ας πούμε η νοοτροπία του είναι ένα τσάτης. Όπως τον Απολλώνα ας πούμε που ακούγεις ότι είναι ένα Γερμανός. Είναι κάτι το του, απλά μια σχολή η οποία επέτυχε και θεωρώ ότι έπαιξε τον ρόλο για να έρθει ο... Δεν μπορώ, ρε, για να μην κάνω λάθος, όπως τον Ντομίγκες. Έχει λεφτά από τον Αντίο, δεν μπορώ να κάνω λίγο λάθος. Ρεκάλ. Αρχίσαμε τον Ρεκτάλ, τώρα ένα Ρεκτάλ, ένα Μπουένικ. Ένα το ευρώ, ένα το φκάλω σε τούτο να παρατσούκλε και να στο πω τέλει. Ένα μας το... Εγώ νομίζω να μας αναγκάσω, είδε να μάθουμε το όνομα του πιο σωστά. Εντάξει, επίσης. Είστε σε μια περίοδο, ρε φίλε, που με τα καλά και τα κακά της ομάδα είναι μέσα στον τίτλο, είναι μέσα στο στόχο. Εντζήτητε σε μια εποχή η οποία
αν επρώνα βενένο, όπως τον το απολώνα. Δεν μπορεί να κάνω στον απολώνα. Δεν μπορεί να κάνω, δεν μπορεί να κάνω. Γιατί δεν ευκαινούν τούτοι που φοράζαν του... Να μου τα ρούν. Ποιο ρε. Ποιο δεν μπορεί να φάνε και τσιρίδε, πιάνε το πράθλημα από ποιο χρόνια. Τούτοι, ο απολώνας. Στον ναι, έρχεται. Είμαι έτσι μαζί με τον απολώνα, ως τον συμπαθώ θέμα. Συμπαθώ του και ο Απολλώνας. Ξέρεις, είναι η μόνη ομάδα που με συμπαθά και τους συμπαθώ. Γιατί είσαι έστω για να πει έναν εξάμεινο πια στον Απολλώνα. Θεωρούν ότι μετά την κατάκτηση του τίτλου, τούτη η ομάδα με τον ερχομό του νέου γηπέδου, είστε πρωτάθλημα και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα θετικά, έρχεται κάποια μια πορεία πάρε που τσέπερσι, έστω να δοκίμασε να προλάβει, που πάλε. Κάποια μια πορεία, Αντρέ, είπα σου ότι το βάζουμε το ΑΠΟΕ, που έδερνε και 2-0, έτσι είχα τόσο παρέσιμο. Πολλές ελπίσεις. Πολλές και τούτοι που βάλαν τα μόνο να φύγει. Θυμάζομαι ότι τα πόλεμος μου είναι το. Χωρίς να σύρνω τώρα το ευθύνη του... Θυμήμαι τον φίλο μας που πήγαινε ο... Πού ήταν στη Σαραμίνα. Μαγγελό έκανε. Ναι, του Μαγγελή και ξέρω, έχουν ευθύνη, όμως επί καιρό μπορεί να φύγει τελικά στον Απόλλωνα, ήταν πετυχημένος και όχι. Ήταν. Πετυχημένος και όχι. Επί καιρό επίσημα του μπορεί να φύγει. Ναι. Εγώ έκανα μια πολλά τα νέα. Όλα έπιανε κύπελα, έπιανε και Ευρώπη. Έπιανε και πρωτάθλημα. Συρικιόν πάλι όμως μπορεί να φύγει. Ή καταλάβει ο κόσμος ότι η δουλειά του κόσμου είναι να πάρει πια το σύζυγο τίκετ να στηρίζει όσο μπορεί ο καθένας την ομάδα του και τελεία. Εντάξει, όχι δουλειά, ρε φίλε, εκείνους που έχουν την ευθύνη της ομάδας είναι να διορθώνουν τα λάθη με κάτι σωστό. Δηλαδή... Ναι, αλλά έτσι να ακούω τον κόσμο. Εκεί πας από τον κόσμο. Και πάντα, ναι, να διαμαρτύρεται, ναι, θέλει να βλέπει μια ομάδα, αλλά δεν μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο ο οποίος παρατεταμένα, εγώ μπορεί να βγει. Ναι, ρε φίλε, ας τον κόσμο να θεωρώ. Όχι, αναφέρνω το, για να... Για να μην νομίζουν ότι εγώ δεν είμαι λίγο σοζιαλί, δεν μπορεί να φύγει, θα ήταν ίδια η πορεία. Όμως πρέπει τούτη η ομάδα να έχει μια αρρωστημένη κατάσταση. Είναι αρρωστημένη τούτη η κατάσταση. Μάλε, η ουσία είναι που είναι, ότι ο Απόλλωνας έρχεσαι το πρωτάθλημα το 2022, το 23 είναι μείνει στην Ευρώπη, το 23 είναι μείνει στην Ευρώπη και φέτος έχει το πρωτάθλημα. Με απογοητεύει μετά από την εφορία που ήρθαμε, τα μέτια είπαμε ότι και οι δηλώσεις τους είναι σοβαρές και φαίνεται ότι ο Απόλλωνας σαν η ομάδα της επόμενης πενταετίας ότι θα είναι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος που τους βασικούς διεκδικητές και ήταν καπάκι και το νέο γήπεδο να φύγουν που είναι το τσίριο που εντάξει είναι γήπεδο για τούτες μεγάλες ομάδες και έρχεται και το καλό γήπεδο και κάνουν τούτες πορείες. Είναι ανεπίτρεπτη. Είναι ανεπίτρεπτη, ούτε. Ξέρετε, πολλά λες πιθανότητα να τερματίσεις την επίθεση, ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι γεωμένο. Είναι πολλά λες λόγω της απόδοσης των πιο πάνω ομάδων. Και ειδικά της ΑΕΠ που ήταν και υπό άλλους 8. Όχι, υπό άλλους είναι 9. Η πορεία... Και 9 που εμπάφω την Ομόνια και Πονάρε. Η πορεία των άλλων ομάδων και η άμεσα που πάνω της ΑΕΚ που κάνει και η απόδοση που έχει είναι και άμου δυσκολεύει και λάλλουμε ότι είναι μηδά μηνία η αρπίδα. Οκ. Ανόρθωση η ΑΕΛ, ρε φίλε. Ανόρθωση η ΑΕΛ. Α, καταρχήν πρέπει να πω κάτι για Ονάρη. Ναι, είπα σου. Εκτός, είπες για τον Μπαμπίκα. Όχι, είπα σου ότι τούτο που κάνει, είπα σου πολλά για τον Άρη. Και η νίκη που το πόσο άκουσα σε τον Άλφες, πολλά σοβαρά τον πρόβλημα. Λέει τον Άλφες που λέει τον τερμαφυλακά. Το Βαν Άλφες, ναι. Να αντικατοπτρίζουν τα λόγια του, άρεσε μου πολλά. Άρεσε μου πολλά, είναι παίχτης κύριος. Παίχτης προαθλητής, τρόπος που μιλά, αρχιώς. Πώς σκέφτεται το ποδόσφαιρο, πώς σκέφτονται το ποδόσφαιρο και οι παίχτες, πότε λειτουργού κτλ. Κτλ. Είναι άρεσε μου πολλά η δήλωση του. Αντικατοπτρίζει τον Άρη, γιατί είναι αρχηγός του Άρη
γιατί έχει τούτες πορείες που έχει η ομάδα. Κύριο μου, μπράβο, έχει ονάρε. Είναι ότι καρχήν εξεπέρασε μια νύχτα ανάδικη που έχασε από την Πάφο στην τελευταία φάση του αγώνα. Το παιχνίδι μόνο πρέπει να χάσει. Τελευταία φάση του αγώνα με την Πάφο πριν τρεις αγωνιστικές. Είχε μια σκαμπανεβάσμα του. Ρε φίλε, με την Πάφο έπρεπε να νικήσει. Ενώ ήταν σοκ για τον Άρη στην το παιχνίδι να χάσει την τελευταία φάση, να χάσει τον προπονητή σου και να έρθει να παίξει με την Ομόνια και τον Απόλλωνα να κάνει δύο νίκες με 10 παίχτες στα δύο παιχνίδια. Με την Ομόνια έπρεπε με τον παίξει πολύ, πολύ ώρα με 10 παίχτες. Είναι σημαντικό και στέλνει μήνυμα, ρε φίλε. Πολλά μήνυματα που στέλνει. Πολλά. Πολλά, διότι... Και συν της άλλης, είναι και η ομάδα των αποδεκατισμένων. Η μισή είναι δεκάδα λίπη, ρε φίλε. Είτε γιατί είναι στο... Επειδή είναι τραυματής, είναι τιμωρημένοι, ξέρω. Τα μήνυματα που στέλνει είναι πάρα πολλά, διότι... Είναι ένα μόνο κομμάτι του παζόλ. Είναι... Γιατί θυμούμε ότι έφαν την τεσσάρα μου την καλλιώτησα. Φάζει. Ναι, εντάξει, έχει ερώνει το πράγμα, ρε φίλε. Έχει, αλλά... Είχατε και που υπόψα μετά. Ναι, χάνει που είναι καμιός. Τρώεται και που υπόψα. Έρχεται, πάει στην Πάφο, άλλη η πατσάκα που πάνω στο 90, απογοήτευση. Απογοήτευση. Και έρχονται δυο παιχνίδια, ρε φίλε, χάνει τον προπονητή. Και έρχονται δυο παιχνίδια που παίζει με Ομόνια και Απόλλωνα. Προσέξε. Ναι. Που αν έρχονταν ακόμα δυο ήττες, ήταν η ομάδα που ήταν να λέμε τώρα ότι ο Απόλλωνας είχε να φτάσει να μπει ξανά. Ήταν. Ναι. Ήταν τόσο λεπτό σημείο και είναι ακόμα πιο μεγάλες οι νίκες και οι αποδόσεις του της ομάδας που τα καταφέρει. Και είναι εδώ και κάτω. Άρα ο Άρης, υποψήφιος να ξαρκέσαι από πράσινα. Είναι υποψήφιος όπως όλες. Εγώ δεν νομίζω πια. Γιατί? Δεν νομίζω πια για δεύτερη χρονιά να βάλεις. Α, για δεύτερη χρονιά. Ναι. Ότι δικαιούται, αλλά μπορώ από τσί ανόρθωση μας δεν νομίζω. Είναι περίπου να το παιχνίδι μου να γίνει και η Δευτέρα στη Λεμεσό ρε Μάνικο. Δεν μπορείς η Δευτέρα. Άρης ανόρθωση. Άρης ανόρθωση. Συν και το ΑΕΚ Πάφος τη Δευτέρα. Καρχή πρέπει να πω και κάτι για την ανόρθωση πριν να πω και να πω μετά. Ότι εξεπέρασε έστω με δυσκολία, ρε φίλε, το εμπόδιο της ΑΕΛ. Το εμπόδιο της ΑΕΛ, ήταν πολύ καλή. Ήταν να έχουν καλή του η ΑΕΛ, επιτέλους. Μέχρι ένα σημείο όμως, ναι. Μέχρι ένα σημείο, ναι. Φαίνεται ότι... Η ΑΕΛ με την όρθωση θύμισε από την ΑΕΛ με το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Στο ΚΑΣΥΠΗ. Ναι. Στο συμφωνείς. Και που περίμενα, μετά το ΑΠΟΕΛ περίμενα ότι να δω μια καλύτερη ΑΕΛ, δεν είδαμε. Τουλάχιστον να κάνει για να μην εμπλαγεί μέσα σε περιπέτειες. Είναι μια συμπαθητική ομάδα, έχω αγωνιστεί για ένα χρόνο στην ΑΕΛ, έχω περάσει απίστευτα. Είναι μια πορεία η οποία, μια χρονιά μάλλον όχι πορεία, που είναι μεταβατική, ελπίζω να βρουν τα πόθηκια τους, γιατί ακούω κατηγορίες στους πρώην πρόεδρους κτλ. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για να γίνει μια ομάδα όπως θέλει ο κόσμος της ΑΕΚ, που είναι μεγάλο και πολλές. Η ΑΕΚ, ρε Μαλέκο, έχει μεγάλη σημασία να νικήσει τον εθνικό για να μπορέσει να παρέτσει μια ανάσα στη βαθμολογία, γιατί μπορεί να λέμε ότι δεν κινδυνεύει, αλλά αν έρθει απρόβλεπτο αποτέλεσμα με τον εθνικό, είναι να μπει μήνυμα σε περιπέτειες και εν όψη του ότι μετά ακολουθεί το παιχνίδι και παίρνει με τον Απόλλωνα. Ναι. Είναι το τελευταίο πράγμα που σκεφτεί. Αν και λένε εκδηλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα... Τι όμω σκέφτεται τώρα είναι πως θα έρθουν οι επιτυχίες και οι βαθμοί. Ναι. Ναι. Σωστό. Πού να πάμε τώρα. Απλά ρε φίλε, έτσι φκάλλει μου με την κουβέντα τώρα που ήταν η ΑΕΚ που θυμούμε το 12 και το πρωτάθλημα και πορεία μετά κάτω. Από όλη ώρα σε πιάνε το πρωτάθλημα κάτω. Γι' αυτό έχουν και λίγους τίτλους που είναι πιο μεγάλες ομάδες. Όπως και ανώθος λίγο τα τελευταία χρόνια, μια επιτυχία δεν κάνω. Έρχεται και το δεδομένο που λαλούν και το ρητό που λαλούν στο ποσέρο, ότι είναι η διάρκεια που σε κάνει τόσο μεγάλη ομάδα. Η διάρκεια. Και αν είσαι το μία, είναι πιο λίγο χρόνο, το άλλο και το άλλο. Είναι αδεικτικό. Μάλλον, λοιπόν, πολλές ομάδες έχουν διάρκεια στην Κύπρο.
Βάλε, ξέρεις το αγωγή, τι είναι αυτά, τι είναι το αγωγή. Από έτσι ομόνια μας υπάρχει. Τούτο το έχω τους... Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει όμως. Δεν μπορεί μια κάτι αντίστοιχο. Η ομόνια, είπαμε 100 φορές, δηλαδή πια το πρωτάθλημα είναι το 21. Αν βάλεις τα κύπελλα είναι επιτυχίες, συμφωνώ. Αλλά στο πρωτάθλημα, η διάρκεια των ομάδων, σπάνιο μιλό φαινόμενο. Ναι, σπάνιο. Στην Κύπρο. Στο εξωτερικό είναι έτσι. Εμείς ζήσαμε τη δεκαετία της Ομόνιας, που ήταν το Ομόνια από ΕΛ, πιάνε φέτος η Ομόνια, χρόνο το από ΕΛ, φέτος χρόνο το από ΕΛ, την τετραετία πέντε ανόρθωσης. Σε πιάνε το μια φορά και θα τόσο οι άλλες ομάδες. Τούτο που γίνεται ως τώρα πάντως τα τελευταία χρόνια, περίμενα λίγο καλύτερο να αλλάξει το δεδομένο, που κάποιες ομάδες που έπιαναν πρωτάθλημα ή κάποιον από όλοι που έχουν κόσμο που μιλώ παραπάνω με ο Άρης είπα σου φαινόμενο. Πέμουν κάτι για την Καρμιόλυσσα ρε φίλε, του φίλου μας του Χρήστου του Χαραλάμπου. Η Καρμιόλυσσα από την ημέρα που πήρε ο Χρήστος είχε αλλάξει τα δεδομένα όλοι. Που και την ημέρα. Επιτέλους ενίκησε το παιχνίδι που πρέπει να νικήσει, δηλαδή... Ναι, 6 βαθμού. Κατάλαβες ότι έπιασε κάποιους βαθμούς και από όσο περίμενε και είχαν τους βαθμούς στα... Είπαμε και αυτό, ναι. Και κατάφερε αυτό. Δεν θα σωμαρίσουμε τον Χριστόν τώρα. Έχει αρκετόν καιρό που κάνει την πορεία του που πρέπει να κάνει. Όταν πήρε στην Καρμιόλυσσα φεύγοντας από την ΑΕΛ, διώχνοντας τον ΙΑΕΛ και φέρνοντας άλλον προπονητή ξένο που μοιάζει με τον Οθέλο, τώρα να το πούμε, θύμισε με. Έφυγε από τον Οθέλο, Μοιάζουν τούτοι. Τούτοι μοιάζουν. Εμείς για την ΑΕΛ τώρα. Ολοκληρώνω και αποφάσισε να πω όπως τα έχω στο μυαλό μου γιατί να μένει Χρήστος, ΑΕΛ, φεύγει και φέρνουμε ξέρω, βλέπουμε τα προβλήματα της ομάδας που πίσω. Είναι χιλιάγια, εφιάλοι προέδροι, κατηγορούνται, είναι με το μπάτσε μας λόγω προβλημάτων κτλ. Είναι καλός ο Χρήστος να φύγει, πρέπει να φέρνουμε ξέρω. Βλέπουν τα άλλα προβλήματα. Έρχεται ο Οθέλος, καρπόζεις, καλές, δυσκολεύτε το. Τώρα είναι ο Οθέλος, ήρθες πρώην κατηγορία πρώην φορά. Κάμνη σου μια πορεία με έναν Κύπριο προπονητή καλή και τα λοιπά. Αφαιρώ ξέρω. Έτω. Δηλαδή τούτα είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Και έρχομαι εδώ με και να εφαρκίσω, εντάξει, με τούν την ιστορία. Ξαναείπα σου ότι Μαρίνος Σατσάς, γι' αυτό είναι θυμητικό τούτο. Η φουρνιά πότε πήγαινε το από Champions League, εντύπωση τη χρονιά για όλε τι ομάδε που είναι, για όλου του προπονητέ. Έχει πολλού παίχτε που ήταν επαγγελματίε και έγιναν προπονητέ και πρέπει να σκύψουν μπαστού του. Τι ονό εννοεί το. Okay. Έχει πολλή διαφορά που τη φουρνιά τη δική μου ξαναείπα σου. Εγώ ήμουν επαγγελματία ο μόνο. Η πιο παγή σίγουρα δεν είχε κανένα. Να είσαι επαγγελματίας στον χώρο τούτο και να θέλεις να το παλέψεις, να αρκευάσεις, να βουράς 24 ώρες για το ποδόσφαιρο για να γίνεις προπονητής. Και τα τελευταία χρόνια πρέπει να σκεψούν παραπάνω πας στον το κομμάτι. Μάλιστα. Λέω την ξενομανία μου. Παρακαλώ. Παρακαλώ, φίλε. Είναι που θέλει να πούμε άλλο. Είπαμε τους ούλους. Είπαμε τους, ναι. Η Πάφος έδερε 4-0. Ναι. Δεν θα επηρεαστούμε. Η Πάφος είπα σου ξανά ότι θεωρούν την ουδέα από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Είναι ακόμα διεκδικητής. Η απόδοση της δεν είναι εκείνη που ήθελα να δω. Να δούμε μετά τον την τεσσάρα. Άκουσα στον προπονητή κάτι είπε για μεταγραφές σε ενισχύσεις στην επίθεση. Είναι κάτι. Τούτο είναι καλό. Διότι να πιένει εκείνη η κουβέντα με τον Ζαΐρο, όπως τον λέω, όπως την κουβέντα με τον Ζαΐρο μπορεί. Ζαΐρο. Ναι, δεν μπορώ να γελάσει. Γελώ πάντα στο μόνο. Είναι το φετίχ μου. Δεν τον λέω, είπα να τσούκια τώρα. Ο Ζαΐρο πάει να μου φκάνε έτσι μισιάσικα όπως τον... Πόσα χρόνια είναι στο δεύτερο χρόνο, στον τρίτο. Ο τρίτος. Μου γίνει από τον Τρισκότσκι. Δηλαδή. Η ΑΕΚ. Ο Τρισκότσκι ο Ζέτεφο. Έβαλε 19 γκολ, τέταρτη.
Ζάιρο πρόσκορε. Τέταρτη. Θέλει άρχιο. Θέλει βοήθεια ο Ράλλον το που τότε. Θέλει βοήθεια ο. Ο Τρισκόσκι. Θέλει βοήθεια ο Ζάι. Όχι να είναι για μέσα κάτι τέτοιο μόνο. Φέρτε το κόσμο μέσα να πάρει ανάσεις, να πάρουν αναπνοές, να μπουν τζάλι στα παιχνίδια. Χάρηκα την. Τη λίγο καλύτερη απόδοση του γιατί θεωρώ ότι είναι βαρόμετρο για τον κύριο Βαγγιό Σουβέτ. Πάντως να σου πω κάτι, επειδή μου τα μέσα γραφέν και έβλεπα το εμπάχον εχθές, είχε ένα διάστημα ρε μαλεκονότσο από το 20-25 ως το τέλος του ημιχρόνου που ήταν καλύτερη για εσύ. Έκαμε έτσι λίγο ευκαιρία με 5-6 ένα διάστημα 10 έκαμε και ευκαιρία 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 ενώ είχε ένα κενό διάστημα για μένα που όχι προβλημάτισε αλλά δείχνει ότι τούτη ομάδα θέλει ακόμα του έλεγα εγώ περιμένω να δω την διαγωνιστική όχι γιατί τα ρίξε μα τι ωραία μέρα τα ρίχτες α να μέρα χτες. Βαρεθήκαμε να κάνουμε ποντού τα Παναθηναϊκούς, Άικα... Εγώ έφυγα από το γραφείο, ενεφησέντρα μου έφυγα και πάω σπίτι. Πάξε τώρα ρε, α! Ρε μάνε κουλαρό να βάλω τα τελευταία λεπτά να ακούω από το ραδιόφωνο το Παναθηναϊκό με ένα έκα. Πάω σπίτι ρε, βάλω την τηλεόραση πάνω, βάλω τη, αν το βρίσκεις να φάει την έβα. Ευτύπα το πέναρτι ο παίκτης, άγγε κάνω δύο δι. Δεν είναι σημαντικό. Για να φέρει τον Φατίχτερη ότι ο Γιωβάνοβιτς έχασε κάποια παιχνίδια που θέλει να κάνει το έξτρα βήμα ο Παναθηναϊκός και έχει δίκιο και είναι ο λόγος που τον άλλαξε ότι κάποια, ή κάποια πούντα ούτε έθελε το έξτρα από τον τούτο και γι' αυτό έθιωξε τον Γιωβάνοβιτς η κουβέντα με τη Χάιφα να δέρω να το πιάω, να δέρω να το πιάω, πέρσι έχασε το και η πορεία του που έκαμε ο Γιωβάνοβιτς είναι δεν αφισβητώ, δεν αφισβητώ. Όμως, εγώ πια να σου πω γιατί τον άλλαξε. Το πιο παιδικό παιχνίδι του Ιωβάνου στο Παναθηναϊκό ήταν το περσινό που πήγε και έπαιξε με 18 κρούσματα κορονοϊού και χάσε το πρωτάθλημα. Εγώ δεν λέω τούτο που σου λέω. Εγώ θα σου πω ότι η σκέψη του αλαφού σου είναι φέρει τούτο για να κάνει το έξτρα βήμα. Εντάξει, για τούτο το έφερε. Δεν θα τα καταφέρει. Έριξε. Δεν τα καταφέρει. Έριξε. Και είναι τυχερό, είπα σου εγώ το αλαφού σου, είναι τυχερό που παίζει χωρί κόσμο τώρα. Θέλει να το καταφέρει, δεν το καταφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά τι που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι επειδή ανάφερε τον Μαχαϊκό, σε τι έναν περίπα τον εξηγήθηκα για καμπάνιο, τσα με στην Ιμπιανία. Επετάχτηκα, έκανα τα οδού μου Μαχαϊκό. Να ξέρω κάτι, ύστερα από την κουβέντα που πήγαινε στην άλλη φορά που πήγαινε να πεθάνει στον άνθρωπο, εσύ μιλάτε για Μάικ το καλά. Ναι. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά στη... Γιατί ήταν μια φορά και επειδή μας προμάλλεις. Α, που γίνεται είναι που δεν βρίσκαμε. Φίλε, μα εσύ θυμάσαι, ο καλά που πήγαινε μόνο πρόσφανα θυμάσαι. Τώρα θυμάσαι. Είναι τώρα θυμάσαι, είναι 25 χρονών. Είπε 45. Ασπρομάλλης και τα λοιπά και λέω μα η κουβέντα του είναι το 97 ρε φίλ. Εάν πάνε πίνει κούτσα κούτσα το 97 το 2024 το έπαιρνε. Γι' αυτό είναι παραξενευτικά λίγο και να θυμούμε το μακάρι ο άνθρωπος να είναι ποντό. Παρακαλώ. Και τελειώνουμε τον Παναθηναϊκό. Το Φατίκ και τον Ραραφούντο που εφάντει ο Γιωβάνοβιτς και τα λοιπά και τα λοιπά δεν υπολογίζαν ότι είναι να το πιάει η ομάδα μου. Πότε πως είσαι μπιανή, αρέσει. Δεν υπολογίζαν ότι είναι να το πιάει η ομάδα μου. Ναι, ποια είναι η ομάδα σου. Πάω. Παρακαλώ. Πότε πως είσαι μπιανή. Το 97 που είσαι. Ναι. Σε πόσο χρόνο βάλα πως είναι 97. Πόσο. Πόσο, ποιο. Όπως το θυμούμε. Είναι όπως είναι. Ήταν 89. Εσύ πόσο είσαι το 87. Το 97. Το 97 που φαινήσουν. 27 χρόνια. 27. Επέρνασε ο Γαλάκος περνάς 20 χρόνια. 20 ρε. Ναι. Γιατί ήταν ήσουν 27 και ήταν ο Γαλάκος το 97. Τα 47. Τα 46 χρονών.
Γεννήθηκε 23 Νοεμβρίου του 1951. Εύκανε το άνθρωπο πεθαμένο από 46. Δεν φίλε, αφού ξέρω δεν μπορούσε να κάνει περπάτηση. Τέλος πάντων. Μπορεί να είχε πρόβλημα με τα πόκια του, έκαμε καμιά εγχείρηση. Ξέρω εγώ, 6 μήνες. 6 μήνες έπια. Έτσι πια 45. Έτσι πια 6 χρόνια, 6 μήνες έπια. Παρακαλώ. Λοιπόν, ρε μάνα, πάμε παρακάτω. Πού δεν τα πάρω, πού θες πάμε. Είδες τα ματσούλα, λες, είδες τη Ριάλ, την Μπαρσελόνα, όχι στην Μπαρσελόνα, την Ριάλ, που δεν υπήρχε Μπαρσελόνα στην Ιβέντα. Ναι, ήταν καλά, δεν κοίτα τον πορτά, δεν κοίτα τον πορτά. Με παραξέρεις, δεν μου λέει, θα κρυψήρω, τι σάβει το στην Μπαρσελόνα. Όχι, είναι πιο καλό που της μέρη ομάδα η Ριάλ. Λοιπόν, πού είναι να πάμε ρε φίλε. Γιατί ποιος. Άγω να σου κάνει, θα σου δω καλό άτσα. Τότε είχαμε την νίκη της ομονίας. Θα σου δω καλό άτσα, σχετικά πάντα που σου λέω. Και καλοπροέδρετα. Επειδή είναι τα 100 επεισόδια της εκπομπής μας σήμερα, 100 εκπομπές, θα σου επιτρέψω πάλι με μη παρεξηγάς, να ξαναδώ τις προβλέψεις για την αγωνιστική που έρχεται. Ό,τι θέλω, ό,τι νομίζεις. Πάει καλά και η δεύτερη κατηγορία, θέλω ότι, πολύ πολεμό για με GIA, έχει ανταγωνισμό, έχει. Έχει τώρα 5 ομάδες, 5-6 ομάδες για την πρώτη κατηγορία, ρε, παρόλο που κάποιοι νομίζω να ξεχωρίσουν. Ολυμπιακός Πάμπος. Ο Μόρια... Πρώτη ένωση, ρε. Ναι. Με τον Νταβίτ Καλέδα, τον Ισπανό. Ένωση, τον Ισπανό, Ολυμπιακός, Πάμπος. Ναι. Ομόνια, νομίζω Τούτιτς. Ναι. Στην Αραδίπου, ποιος είναι Μόρια, ρε. Στην Αραδίπου είναι ένας ένωσος. Ομόνια Αραδίπου. Πορτογάλος. Μαρτίνς, μωρέ. Και ποιος άλλος είναι ο Πάνος. Τον Ήψον, ο Χαραλαμπίδης. Ο Μπίδης μας, ναι, μπράβο. Στην Πέια είναι ο Πάντσεο. Έτσι δικαιούται η Πέια. Από τον Μπίδη και πάνω νομίζω. Δικαιούται η Πέια. Δεν έχω διαφορά. Μπορεί να είναι ίδιο βαθμίρ. Έτσι να σου πω ρε Μαλικό. Μπορεί να είναι καλό πρωτάθλημα. Είναι όλοι επαγγελματίες. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, 2-3 χρόνια, πλέον να γίνει και δεύτερη κατηγορία, πιο επαγγελματική και πιο ενδιαφέρουσα. Είσαι ο γονιρός που θα θεωρώ να σας πω, να γίνει επαγγελματική. Αφού τσάμι, φίλε, να σου το πω και τούτο, να δικαιώνουμε. Εντάξει, 33 βαθμούς, Ολυμπιακός 30, Ομόνια Ραδίππο 29, Ομόνια 28, Ύψωνας και Πέγια 27, Ασίλ 23 και Αγιάνακα 21 είναι 8. Μάλιστα, έλα σου πω, πότε που δικαιώνω το πράγμα του. Αυτό τώρα έρχεται να αρχίσει τώρα, ρε φίλε, οι πολλές άλλο 14 αγωνιστικές. Τώρα είναι 14 αγωνιστικές. Οι 8. 8 πάνω 8 κάτω. 8 πάνω 8 κάτω. 7, 7, 14. Τώρα είναι να ξεκινήσουν οι 14. Ναι. Τώρα η επόμενη αγωνιστική. Ναι. Οκ. Okay. Είναι πόρεμο τους αμήν. Μπράβο. Αρέσκει μου. Για τον πούσιο άλλο. Φίλε. Επειδή είναι 100 εκπομπές. Να σου πω και μια... έτσι... φιλοσοφία. Όπως κάνει ο φίλος μου ο Σκάλτης. Yeah. Που θέλω κάτι άρθρα του κατά καιρούς. Θέλω να σου πω δύο πράγματα για να σάζει το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Εγώ. Μελέτησα αυτά έτσι στο μυαλό μου. Έχουμε 140 ομάδες. Δεν είναι 140, είναι 130, είναι 150. Ενώ στις τέσσερις κατηγορίες. Στις τέσσερις κατηγορίες, αγροτικά τα πάντα. Εντάξει. Τούτες πρέσκομαι 70. Α. Να λιάνει πίτα. Και όταν λιάνει πίτα των πολλών ομάδων θα ανεβεί το επίπεδο. Και εξηγούμε. Οι άλλες 70 μπορεί να μας αγαλυθούν. Με γίνουν ευρωτικά. Μην το θέλει να επιβιώσω το ευρωτικό. Όπως επιβιώνουν τώρα. Δηλαδή. Δεν το πάνε να πεις αγροτικό, με το να παίζεις τρίγκα ή ωραία, η δεύτερη. Εν το κατηγορώ το αγροτικό. Άκουμε. Πρέπει να λιάνει πίτα. Τώρα το πόσα παίζουν και το πόσα γίνουν. Τι είναι να κερδίσουμε για να λιάνει πίτα. Είναι δικές ομοσπονδίες. Τι είναι να κερδίσουμε για να λιάνει. Αν λιάνει τι είναι να κερδίσουμε. Παραπάνω επίπεδο, παραπάνω ριάγια στις ομάδες. Έφτασε ας πούμε ρε φίλε να χορκώ τέσσερις ομάδες. Ας πιω τους φίλους μου μαρονίτες ας πούμε ρε κουμπάρι. Για να έρθω, για να έρθει να αντικατοπτρίσω τη σκέψη μου, αν το είπα σωστά.
Είναι ο Κέντρος και ο Κομμαγίτης. Μια στο αγροτικό, μια στην διάρκεια. Εντάξει. Ο Κέντρος δεν είναι κατηγορία. Ναι, τρίτη αγροτικό. Και μάλιστα ο Κέντρος είναι στην πρώτη οκτάδα. Μάλιστα. Το λοιπόν. Μιλούμε για τον Κέντρο Αγάδη Μαρίνας και Ντούρ. Μάλιστα. Να γίνει μια. Έτσι θα γίνει. Ξέρω. Χακάνωνας, Άδωνης, να μείνει μια. Φίλε. Αραδίπου, Ομόνια, Ερμής, φίλος μου Φανιέρος, εδώ διαλύθηκε ο Ερμής, να μείνει μια. Φίλε, μαζί σου, αλλά είναι αυτό που λέμε ευσεβής, πόθος του Μαλέκου και του Μιχάλου και του Γιαννίου του Κορδί. Τελειών. Θα γίνει ποτέ τίποτα. Ένα να πάνε στο Δάλιν και να πούσουν εγώ είμαι δεξιός, εγώ είμαι αριστερός, και αραδίπου το ίδιο. Οπότε, η μόνη σωτηρία του Κυπριακού ποδοσφαίρου για να βγάλουμε και ταλέντα, διότι εν τούτο η έννοια των Τζιρούων και ο Μαράου, είναι να λιάνουν οι ομάδες που 140 άτομα μην γίνουν εμείς. Αντί 140 να έχουν, δεν μπορεί να φύγει μια Κύπρο να έχει 140 ομάδες και να χορηγούνται, όχι είμαι πρόσφυγας, όχι το ένα, και να θέλω να κάνω ομάδα, και έλα εσύ και ούλοι και μες τα χωράφια και να μην γίνονται επενδύσεις. Όχι πάνω, τούτο εννοώ. Ένα κομμάτι τούτο να μας γίνει, να σας στήσω και πια κόμπος. Εντάξει. Καταγράφεται η φιλοσοφική άποψη του Μαλέκου, η ρομαντική σου άποψη, ρομαντική, που δεν θα ελογηθεί ποτέ, ως που ζούμε τώρα. Λοιπόν, ρε Μαλέ, πάμε. Να μου θέλεις. Είναι να πεις, να βρεις κανένα, δύο προγνωστικά, από τα 7. Θα σου πάρει τόσο σήμερα, διότι είναι κάτω στη εκπομπή, εντάξει. Αλλά ένιωσα σε ότι άρεσες σου πολλά πρωτές. Ναι, αφού πήγα, αφού πήγα, άρεσα μου τώρα. Τώρα, εγώ να πεις, και θέλω να ραδείς. Θεωρίας, την πράξη να μου τα. Θέλω να λαλείς, να τυγκιώνουν με τους χορηγούς μας και τα λοιπά και το ένα με το άλλο και μετά να σου το λαλώ, διότι δεν προαπαιρνεί και να πνείς. Πάει παρακαλώ. Πού είμαστε, μπέμπω. Έτσι σας, είναι ώρα. Εξεπράθαμε την ώρα μας πολλά, ρε. Τρεις. Ήβρες ένα, ρε. Ήβρες τρεις. Ήβρε μόνο την όρθωση με την ΑΕΛ. Μπέμπω, ρε, ποια ήβρε. Ήβρε την όρθωση με την ΑΕΛ και Ομόνια. Τρεις. Σιγά έναν ήβρε, ρε. Έθελα να προγνωστικά, υπάρχουν και οι... Συγγνώνω το, πριν ήβρα, πάμε αυτό ήβρα 5 στα 7, την προπερασμένη ήβρα 2 στα 7, τούτην ήβρα 3 στα 7. Λοιπόν, πάμε τώρα να βρεις ανάμιση στα 7. Τσέκει εγώ. Άντε, γλύωρα όμως, α. Σημαντικό το γεγονός ότι είναι εσείς ο Παλιανίκτης. Ναι. Ρε, δεν είχαμε 7 παιχνίδια και ο Παλιανίκτης. Δόξα απ' όλο, ρε Μαρέκο, να βάλω. Δόξα απ' όλο. Πέμω εσύ τώρα. Πέμω εσύ τώρα. Σου πω εγώ, ρε εν τω μεταξύ, τέλος πάνω, άτσι, αν είμαστε καλά του χρόνου. Χι! ΑΕΛ Εθνικός. ΑΕΛ Εθνικός. Χι! Από ΕΛ ο Θέλος. Άσος. Μα εσύ τώρα θέλω να πάει επίσης σε ΚΑΣ. Ναι. Ναι, εντερωτικό. Καρτούν είναι επίσημο, αλλά τυπικό. Καρμιώδης Σανία Σαλαμίνα. Καρμιώδης Σανία Σαλαμίνα. Ο Παναγία μου Χριστέ μου. Να σκοτώνω, ρε. Δεν θα σκοτώ. Χι. Δεν είχε χι, μα μέχρι να τρούνα. ΑΕΣ Ομόνια. ΑΕΣ Ζαγαγή Ομόνια. Εντάξει, Νορβηγία, έκτενη Νορβηγία και τα λοιπά, έβαλαν και την 34 και τα λοιπά. Ο φίλος μας ο Γιάσος δεν νομίζω να κάνει τη θυκιόλη. Παρακάτω. Νορβηγία. Είναι παρακάτω Δευτέρα. Βοηθός του, δεν μπορεί να είναι ο φίλος του βοηθός του. Έφερε μαζί το ένα, ναι. Ναι. Τα κάποια εξή δεν κάνουν, με τους ξένους τους βοηθούν. Είναι και ο Μάρος ο Νικολάου μου τσάμερα. Πρέπει να φέρνουν, παίρνει πολλοί κόσμος που κάνουν λοιπόν το... Μένα να σας κουβεντάτε. ΑΕΚ Πάφο και άρεσε να έρθω στη Δευτέρα, ρε Μάλλη. ΑΕΚ Πάφο και άρεσε να έρθω στη Δευτέρα. Χι. Και αυτοιό. Χι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ζωπαλίες. Ένα είσαι με αυτό, πάει και τρία λεπτό. Πάντως θα σου πω κάτι. Φαντάσεις να κέρδιζε το ΑΠΟΕΛ τον Εθνικό και να είχε αντί 42-44. 45 πάνω έχει. 45, ναι, 45.
5 βαθμούς που είναι αυτό στην πίσω. Να έρχονται πριν τα ούλα αντέρπη. Να κάνει αλλόν Ανδριάρη τώρα με τον Οθέλο και να πάει 48 και να έχουν τα αντέρπη ούλα. Θέλα λούσαμε τις ίδιες κουβέντες. Εννοείς για το προάθεια πόσο. Πόσο λεπτά σημεία είναι το φετινό προάθλημα για να μην ενθουσιαζόμαστε. Χατ! Τελώς! Μα πια επί εμπαρκώ. Όχι, είστε σε 100 ένεση. Εκάμε άρεσε μου τούτα μπράβο σου. Ήταν πολλά ωραία. Εντάξει, υπάρχει πάντα του μήντου να κάνει. Για μια τούρτα. Μα καρτερούν οι φίλοι μας, ρε Μαλεκρό, να τους πάμε, να κανονίσουμε. Ναι, έκαμε τα τηλεφωνά μου. Έπια το φίλο μας τον κύριο Χατζη Παντέλα, τα μένει μάλλον ευκάλλουμε είναι υπουργό, ενώ Χατζη Παντέλα ξανά τον ευκάλλουμε. Μείνω και από είσαι ρε Μάλεκο. Δεν υπουργό, είσαι υπουργό ρε Μάλεκο, με μιλήσεις σε παρακαλώ, μιλήσεις να πούμε έναν κομπή. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Κύπρου, είναι χορηγό μας και είναι ο μεγάλος μας υποστηριχτής για τις 100 εκπομπές. Και πάμε, αν είμαστε καλά από το Θεό, την ερχόμενη εβδομάδα για το 101. Και φίλοι μας και ο φίλος μας Ζαμέο με τις μαπές, ο Φινέτσα. Φινέτσα, ο φίλος μας ο Αντώνης με τα αυτοκίνητα, ο φίλος μας ο Πάνος μας σου λουπώνει κάθε δύο. Ο Μάγκας. Ο Μάγκας μας. Να φέρεις άλλο κανένα Μάγκο. Και με προχτές ο Μάγκας μας να πάμε να μας καλέσει, πάμε στη Λεμεσόν να φάμε. Τι θέλουμε να φάμε, είναι λεφτά που θέλουμε Μάγκο. Να μου λέω, για μας ωραία, πάντο. Λοιπόν, άντε μάλλον μου, να είσαι καλά. Περαστικά σου, να γίνεις καλά. Ευχαριστούμε φίλοι ακροατές. Γεια σας.